Έχουμε τη χαρά να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την κυρία Λουίζα Ράζου, η οποία είναι υποψήφια με το ψηφοδέλτιο επικρατείας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και επίσης είναι μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Κυρία Ράζου, καλημέρα. Γεια σας, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Κυρία Ράζου, είστε γεννημένη στην Ιθάκη, από ό,τι βλέπω. Είναι το νησί που επέλεξε ο Πρωθυπουργός για να ανακοινώσει το τέλος των μνημονίων, από ό,τι θυμάμαι. Τελειώσαν τα μνημόνια. Πώς το βλέπετε εσείς? Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι ήταν εντελώς ατυχής ο συμβολισμός του νησιού, γιατί η πράξη δείχνει ότι όλο το μνημονιακό προστάσιο είναι εδώ και δεν υπάρχει καμία πρόθεση από τη σημερινή κυβέρνηση, αλλά ούτε και από τις αυριανές, από ό,τι φαίνεται, να ξυλωθεί αυτό το μνημονιακό πλαίσιο που κατακρεουργεί τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα. Άλλωστε, οι δεσμεύσεις πάνε μέχρι το 2060, από ό,τι γνωρίζετε. Κυρία Ράζου, συνήθως στις εθνικές εκλογές ενισχύεται έτσι το δίπολο των κομμάτων που προηγείται και τα κόμματα που έπονται συνήθως χάνουν σε ψήφους, κάποιες φορές μετακινούνται προς αυτά τα δύο κόμματα, σε αντίθεση με ό,τι σημαίνει στις ευρωεκλογές για παράδειγμα. Βλέπετε κάποια αντίστοιχη πορεία και τώρα, ποια είναι τα μηνύματα που παίρνετε? Κοιτάξτε να δείτε, είναι πραγματικότητα ότι όντως μπροστά σε μεγάλα πολιτικά γεγονότα όπως είναι οι εθνικές εκλογές, τα κυρίαρχα αριστερά κόμματα επιχειρούν με κάλπικα διλήμματα, με κρίσιμα πλαστά όμως ερωτήματα, να εγκλωβίσουν, να χειραγωγήσουν, να ενσωματώσουν λαϊκές δυνάμεις που προβληματίζονται, που δεν συμφωνούν, δεν εγκρίνουν την πολιτική τους, αλλά έστω και με βαριά καρδιά να οδηγηθούν στην κάλπη και να τους επιλέξουν για την επόμενη περίοδο για να κυβερνήσουν τον τόπο. Αυτό ισχύει σαν προσπάθεια, σαν κατεύθυνση. Όπως είναι γεγονός επίσης ότι υπάρχει ένας αρνητικός συσχετισμός δύναμης που δεν βοηθάει να εκφραστούν θετικές διεργασίες και προβληματισμοί που υπάρχουν μέσα στο λαό και εμείς σαν κόμμα το αντιλαμβανόμαστε, το εισπράττουμε, γιατί καθημερινά στην επαφή μας με τους εργαζόμενους, τους χώρους δουλειάς, τις γειτονιές, τα χωριά, στην Ήπεθρο, παντού, εισπράττουμε ένα θετικό κλίμα συζήτησης, προβληματισμού απέναντι στις θέσεις του ΚΚΕ, στην επιβεβαίωση των εκτιμήσεών του για το που πάνε τα πράγματα, τη θετική διάθεση να μας ακούσουν. Και επίσης είναι υπαρκτό και καταγεγραμμένο και από την προηγούμενη κάλπη των ευρωεκλογών και των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών ότι έχει εκφραστεί ένα ρεύμα συμπόρευσης με ανθρώπους που έχουν μετακινηθεί, έχουν πολιτικά μετατοπιστεί από άλλα κόμματα και συνεργάζονται με το ΚΚΕ, όπου αυτή η τάση αυτών των ανθρώπων συνεχίζεται και τώρα. Είναι άνθρωποι των γραμμάτων, του πολιτισμού, του αθλητισμού, άνθρωποι των συνδικαλιστές από τους τόπους δουλειάς, από τις ένοπλες δυνάμεις που συμπορεύονται με το ΚΚΕ, και αυτά τα θετικά στοιχεία εκτιμάμε ότι θα αξιολογηθούν από τους εργαζόμενους μαζί με τις θέσεις μας, μαζί με την πολιτική μας και θα εκφραστεί και στην κάλπη των εθνικών εκλογών, όπως εκφράστηκε και στην κάλπη των ευρωεκλογών, που το κόμμα μας παρά τα κάλπικα αυτά διλήμματα και την προσπάθεια χειραγώγησης που έγινε, επέδειξε μια αξιοσημείωτη σταθερότητα. Είσαστε ικανοποιημένοι μετά από τόσα χρόνια κρίσης και ταλαιπωρίας του ελληνικού λαού, που το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδος κινείται, εγώ θα σας πω, στα ίδια? Ενώ ναι, η χώρα μας έχει αλλάξει τόσο πολύ και ναι, τόσο σας εξήγησα τους παράγοντες που επιδρούν να μην εκφράζεται αυτή την περίοδο με μια πιο μεγάλη εκλογική αποτύπωση η θετική αποδοχή που υπάρχει για τις θέσεις του ΚΚΕ μέσα στο λαό. Όμως είμαστε αισιόδοξοι ότι αυτό στην πορεία με τις κατάλληλες συνθήκες θα εκφραστεί στην πορεία και εκλογικά, αλλά κυρίως θα εκφραστεί ταυτόχρονα σε συνδυασμό με την προσπάθεια για την οργάνωση των αγώνων, των κινητοποιήσεων των εργαζομένων, γιατί αν δεν υπάρξει μια αγωνιστική ανάταση
μια αισιοδοξία ότι ο κόσμος μπορεί να νιώσει τη δύναμή του, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μπορεί να αποτυπωθεί και εκλογικά σε ριζικά διαφορετική κατεύθυνση όπως επιδιώκει και παλεύει το ΚΚΕ. Από αυτή την πλευρά, ας πούμε, εμείς είμαστε αισιόδοξοι ότι το μήνυμά μας θα πιάσει τόπο, γιατί την επόμενη μέρα των εκλογών της 7ης Ιουλίου χρειάζεται ο λαός μας ένα πιο ισχυρό κουκουέ για να αντιμετωπίσει την αντιλαϊκή πολιτική της επόμενης κυβέρνησης, που είναι ήδη προνομοθετημένη και προδεσμευμένη για τα επόμενα χρόνια. Τα χρόνια αυτά που κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι αλήθεια πως δεν ήταν τόσο έντονες οι λαϊκές κινητοποίησεις, έτσι δεν είναι? Είναι ένα αποτέλεσμα, αν το θέλετε και αυτό, η διαπίστωσή σας είναι σωστή, θα συμφωνήσουμε μαζί σας, και είναι αποτέλεσμα μιας μεγάλης ζημιάς που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και στο ζήτημα του κινήματος, διότι σας θυμίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε στην κυβέρνηση αξιοποιώντας συνθήματα όπως «Η ελπίδα έρχεται», η αριστερά στην κυβέρνηση, ότι θα καταργήσει τα μνημόνια και τους αντιλαϊκούς νόμους, ότι θα εκφράσει η κυβέρνησή του έστω και το θολό ριζοσπαστισμό των κινητοποιήσεων της προηγούμενης περίοδου, έτσι όπως είχαν εκφραστεί με την περιβόητη αντιμνημονιακή γραμμή σας. Ναι, κυρία Ράζου, αλλά μήπως ο κόσμος ήθελε να ακούσει, δεν τον πείσατε εσείς και τον έπεισε ο ΣΥΡΙΖΑ? Ο κόσμος ήταν έτοιμος προφανώς να αντιδράσει σε όλα αυτά. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό σας λέω, τον έπεισε και ο κόσμος τον ψήφισε και τον έκανε κυβέρνηση. Και περίμενε ο κόσμος να ικανοποιήσει τα αιτήματα με τα οποία βγήκε στην κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Αντίθετα, αντί να κάνει αυτό, έσπηρε μια μεγάλη απογοήτευση σε αυτόν τον κόσμο. Έγινε το καλύτερο πλυντήριο της προηγούμενης κυβέρνησης, των προηγούμενων κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, και ξαναέστειλε αυτό τον κόσμο πίσω από εκεί που ξεκίνησε. Εσείς γιατί δεν μπήκατε? Εσείς γιατί δεν μπήσατε τον κόσμο μέσα στην κρίση? Σας εξήγησα δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε αυτά που μας λέτε, έκανε το, γύρισε διαφορετικά, έστριψε το καράβι, γύρισε και πήγε προς το μνημόνιο. Όμως, πριν είχε μια φρασιολογία που ήταν εντελώς διαφορετική. Σε συνθήκες λοιπόν που κυριαρχεί μέσα στον κόσμο η λογική των μειωμένων απαιτήσεων, η λογική του μικρότερου κακού, η λογική ότι δεν μπορούμε να τα κάνουμε, δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε, αυτό δημιουργεί τοπάθεια, δημιουργεί συμβιβασμό, δημιουργεί ενσωμάτωση. Άρα δεν μπορεί να εκφραστεί σε ριζοσπαστική κατεύθυνση με ψήφο στο ΚΚΕ ή δυσκολεύει, πρέπει να προσπεράσει περισσότερα εμπόδια εργατικές λαϊκές δυνάμεις για να συναντηθεί με την ανατρεπτική πολιτική του ΚΚΕ στο κίνημα και στα μέτωπα πάλης που έχουμε μπροστά μας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να καταβληθεί μεγαλύτερη προσπάθεια από την ίδια του την πείρα, ο κόσμος, ο λαός, να ξανααποκτήσει εμπιστοσύνη στις δικές του δυνάμεις. Άμα ο λαός ξανααποκτήσει εμπιστοσύνη στις δικές του δυνάμεις, αυτό θα εκφραστεί και με ενδυνάμωση του ΚΚΕ. Αυτή την προσπάθεια εμείς καταβάλουμε και πιστεύουμε ότι την επόμενη περίοδο θα υπάρχει θετική αλλαγή και στο σχετικό ρυθμό δυνάμεων που θα αποτυπωθεί και στις κάλπες. Στο δίλημα που θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις εκλογές, ότι η ΣΥΡΙΖΑ, η επιστροφή στα παλιά, ή ας πούμε που θέτει σε έναν αριστερό ψηφοφόρο, ότι αν δεν ψηφιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιστρέψει δεξιά στην εξουσία, τι έχει να απαντήσει το ΚΚΕ? Κοιτάξτε, αυτό το δίλημα το οποίο θέτει είναι εντελώς έξω από την πραγματικότητα που ζει ο κόσμος. Διότι η επιστροφή στο παλιό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ή το να περάσουμε στην πολιτική αλλαγή που λέει η Νέα Δημοκρατία, αν θέλετε και τα δύο διακυβεύματα δηλαδή που θέτουν τα δύο κόμματα, έχουν μια κοινή βάση. Και η κοινή βάση είναι ούτε η μεν ούτε η δε αμφισβητούν το βασικό άξονα της πολιτικής, η οποία υλοποιείται σήμερα από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
Και σε ό,τι αφορά τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα, στη δουλειά, στην υγεία, στη μόρφωση, στον πολιτισμό, σε μια σειρά δικαιώματα, δεν εξασφαλίζονται. Άρα το να παραμείνουμε εδώ που είμαστε δεν είναι το καινούριο, δεν είναι το καινοτόμο, δεν είναι αυτό που έχουν ανάγκη σήμερα οι εργαζόμενοι σε ό,τι αφορά την ικανοποίηση όριμων διεκδικήσεων και αιτημάτων που αφορούν όλες τις πλευρές της ζωής του. Αν θέλει πραγματικά ο λαός να επιλέξει το καινούριο και το καινοτόμο, πρέπει να καταλάβει ότι αυτό δεν γίνεται με μια κυβέρνηση, ας το πούμε, ΣΥΡΙΖΑ, ούτε με τις προοδευτικές συμμαχίες του ΣΥΡΙΖΑ, που έχει μαζέψει ό,τι πιο παλιό και ό,τι πιο φαρμένο έχει το αστικό πολιτικό σύστημα. Δηλαδή, με τα προστοκρασάτα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, με τα οποία συνεργάστηκε και συνεργάζεται και τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι καθόλου πιστικό το αίτημά του, ας πούμε, πώς το λένε, ότι αυτός εκπροσωπεί το καινούριο και το φρέσκο και το προοδευτικό. Είναι εντελώς έολο και αποδεικνύεται ότι η προοδευτική πολιτική δεν μπορείς να την επικαλείσαι, τη δείχνουν τα έργα και οι μέρες σου, και τα έργα και οι μέρες του ΣΥΡΙΖΑ είναι βαθιά συντηρητικές, όπως είναι βέβαια και της Νέας Δημοκρατίας. Άλλωστε και εσείς στη Βόρεια Ελλάδα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τα έργα και τις ημέρες του ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, παραδείγματος χάρη με την συμφωνία την κατάπτυση της συμφωνία των Πρεσπών, η οποία ήταν ό,τι πιο συντηρητικό υπήρχε από την άποψη, ναι, ότι κατοχύρωνε την ατοπίηση των Βαλκανίων, ένα αίτημα των υπεριαλιστών στους ανταγωνισμούς του με άλλες υπεριαλιστικές δυνάμεις στην περιοχή, που αφήνουν ορθάνυχτο το δρόμο για πολύ επικίνδυνες εξελίξεις και περιπέτειες να εμπλακούν οι λαοί της Βαλκανικής. Μάλιστα, οι τελευταίες εξελίξεις με αφορμή αυτά που συμβαίνουν στην Αλβανία και γύρω-γύρω, βλέπετε πώς επιβεβαιώνουν τις θέσεις και τις εκτιμήσεις του ΚΚΕ ότι δεν είναι παράγοντας ασφάλειας η παρουσία των ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων στην περιοχή. Αντίθετα, είναι παράγοντας ανασφάλειας και παράγοντας όξυνσης των επικίνδυνων σχεδιασμών που θα βάλουν σε περιπέτειες το λαό μας. Ο λαό μας λοιπόν έχει μια ευκαιρία στις 7 του Ιούλη να ενισχύσει το πραγματικά καινοτόμο, ριζοσπαστικό και ανατρεπτικό που είναι τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ σε όλη τη χώρα. Και για να κλείσουμε, πώς γιατί είδατε... χρειάζεται, ναι, ένα ισχυρό κουκουέ την επόμενη μέρα για όλα αυτά που θα αντιμετωπίσει και θα έχει ένα σταθερό, έντιμο συμπαραστάτη που δεν κάνει πίσω στα δύσκολα, που δεν μασάει τα λόγια του και όχι μόνο τα λόγια του, αλλά και με την πρακτική του δείχνει ότι και θέλει και μπορεί να ηγηθεί να έρθουν στο προσκήνιο οι λαϊκές ανάγκες, που είναι το ΚΚΕ. Και τέλος, δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο για την άνοδο του κόμματος του Γιάννη Βαρουφάκη. Εντάξει, η εμφάνιση του κόμματος του κύριου Βαρουφάκη εκφράζει σε αυτή τη φάση την δυνατότητα και την ανάγκη που έχουν να διαμορφώνονται αναχώματα μέσα στα πλαίσια του αστικού πολιτικού συστήματος που να είναι χρήσιμοι εταίροι στη μια ή στην άλλη κυβέρνηση. Άλλωστε, ο κύριος Βαρουφάκης δεν πρόλαβε να ξημερώσει το εκλογικό αποτελέσματος της 26ης Μαΐου και εμφανίστηκε διαθέσιμος να συνεργαστεί με οποιαδήποτε κυβέρνηση, είτε του ΣΥΡΙΖΑ είτε της Νέας Δημοκρατίας, εάν χρειαστεί. Αυτό τον χρήσιμο σε εισαγωγικά ρόλο για το σύστημα ο κύριος Βαρουφάκης τον έχει ξαναπαίξει στην πρώτη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όταν ανάμεσα στα γλαφυρά της συμπεριφοράς του ήταν αυτός που πραγματικά συμφώνησε την συμφωνία Γέφυρα, τη συμφωνία Γέφυρα, αν θυμάστε, την περιβόητη συμφωνία Γέφυρα, που άνοιξε το δρόμο για να συμφωνηθεί το τρίτο μνημόνιο, που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ η πρώτη φορά αριστερά με όλα τα υπόλοιπα κόμματα της Βουλής το 15 Αύγουστο εκείνο του 2015, ναι, με τα γνωστά αποτελέσματα για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Αυτός είναι ο κύριος Βαρουφάκης, δεν εμφανίζεται πρώτη φορά στην πολιτική. Μπορούν να βγάλουν συμπεράσματα τουλάχιστον οι αριστεροί ψηφοφόροι για το τι ρόλο θα παίξει αυτό το κόμμα την επόμενη περίοδο στις πολιτικές εξελίξεις. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.